Προβληματισμό στους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης προκαλεί, κυρίες και κύριοι, το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για τις πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών. Οι πληροφορίες που μετέδωσε χθες βράδυ το ΣΥΓΜΑ ότι το φλέγον αυτό θέμα θα κυριαρχούσε σήμερα σε ευρεία σύσκεψη στο Προεδρικό επιβεβαιώθηκαν πλήρως. Οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης εκφράζουν τη θέση πως το νέο σχέδιο χρήζει τροποποιήσεων για να μην χάσει την ανταγωνιστικότητά του έναντι αντίστοιχων σχεδίων άλλων χωρών. Στο ρεπορτάζ του Κυριάκου 56, αποκαλυπτικές πληροφορίες για τις αλλαγές που ζητήθηκαν από τον Νίκο Αναστασιάδη, αλλά και για τα νέα αυστηρά κριτήρια που υιοθετούνται προκειμένου να κλείσουν τα στόματα των διεθνών επικριτών. Το φλέγον θέμα των πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης υπό τον πρόεδρο Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη σύσκεψη μετήχαν αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο πρόεδρος της ΟΕΦ, καθώς και λειτουργοί του χτηματολογίου. Σύμφωνα με έγκυρη πληροφόρηση του ΣΥΓΜΑ, σχεδόν μονοπόλησε τη σύσκεψη εξεύρεση φόρμουλας ώστε να παραμείνει από τη μία ανταγωνιστικό το σχέδιο πολιτογραφήσεων της Κύπρου και από την άλλη να επαναχτηθεί η αξιοπιστία της Κύπρου μετά τις διεθνείς επικρίσεις περί πώλησης διαβατηρίων σε Ρώσους και Ουκρανούς ολιγάρχες. Να γίνεται καλύτερος έλεγχος, το θεωρούμε ότι είναι πολύ καλό. Θέματα τα οποία ίσως αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση ακόμα μελετά κάποιες λεπτομέρειες του σχεδίου που δεν έχουν ανακοινωθεί. Έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι εκπρόσωποι των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης ζήτησαν από τον Νίκο Αναστασιάδη συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί του νέου σχεδίου που ετοίμασε η κυβέρνηση για τις πολιτογραφήσεις, επιβεβαιώνοντας και σχετικές πληροφορίες που μετέδωσε χθες βράδυ το ΣΥΓΜΑ σε σχέση με τους προβληματισμούς που έχουν δημιουργηθεί. Ειδικότερα, οι επιχειρηματίες ζήτησαν κατά τη σύσκεψη τα εξής. Αναθεώρηση του καθορισμού ορίου πολιτογραφήσεων στις 700 ανά έτος. Αναθεώρηση του όρου που περιλήφθηκε στο νέο σχέδιο για διπλασιασμό του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων ξένων επενδυτών από 3 μήνες σε 6. Μιλώντας στο ΣΥΓΜΑ, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης ξεκαθάρισε πως η αναπροσαρμογή του σχεδίου πολιτογραφήσεων δεν είναι κάτι που γίνεται συνεπή ευρωπαϊκών πιέσεων, αλλά κάτι που γίνεται ανεξαρτήτως για να συμπληρώνονται τα κενά στη διαδικασία. Θέλουμε να θωρακίσουμε την αξιοπιστία της Κύπρου, παράλληλα με το να διασφαλίσουμε και κάποιες σοβαρές επενδύσεις στην Κύπρο. Βάσει του νέου σχεδίου, ο κάθε υποψήφιος για πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει καθαρό ποινικό μητρό και να μην εμπλέκεται σε υποθέσεις ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Πολλοί καταχράστηκαν το σχέδιο παραπληροφορώντας ή βάζοντας αφίσες με διαβατήρια. Ότι ξέρετε, στην Κύπρο πουλάμε διαβατήρια. Αυτό είναι πολύ κακό για μια χώρα. Σύμφωνα με τον κύριο Λεπτό, οι αγορές ακινήτων από Κύπριους και ξένους ανεβαίνουν συνεχώς το τελευταίο διάστημα σε όλες τις πόλεις. Σίγουρα είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε πριν 3 χρόνια. Πιστεύουμε ότι ξεπέρασαν τα δύσκολα, αλλά ακόμα έχει πολύ δρόμο να διανύσει. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης η έγκαιρη έκδοση αδειών για αναπτύξεις, καθώς και η αλλαγή του συστήματος έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας.